Καλησπέρα σας κύριε Τσαλτίδη. Τι δήλωση έκανε? Ότι, κάτσε τη βρω ακριβώς να μην το φουσκώσω καθόλου. Λοιπόν, Γκάνεα, ήταν στιγμή να ανέβω επίπεδο. Πιστεύεις ότι την έκανε αυτό στη δήλωση? Ναι, την άκουσα. Ο κύριος Κούσης. Πού την άκουσα? Τώρα μέσα στο υπάρχει βιντεάκι. Γιατί την έκανε χθες αυτή τη δήλωση όταν αποχαιρέτησε τον Άρη και έκανε γραπτή δήλωση? Εντάξει, δεν θα κάνει μια πιασάρικη δήλωση πλέον στο Παναθηναϊκό? Πώς γίνεται να ανεβαίνει σε επίπεδο όταν είναι από κάτω σου δύο χρόνια στη βαθμολογία? Βγάλτε μου τον Γκάνεα. Μήπως εννοούσε οικονομικά να ανέβει επίπεδο? Μπορεί. Ο Βέλεθ μου είπε πως όλα είναι τέλεια στο Παναθηναϊκό. Να συνεχίσει ο Βέλεθ να κάνει ό,τι έκανε στο Παναθηναϊκό τα τελευταία τρία χρόνια. Να τερματίζει κάτω από τον Άρη δηλαδή. Ο Βέλεθ πόσο καιρό έχει που πήγε στο Παναθηναϊκό? Δύο χρόνια. Δύο νομίζω. Ο τρίτος είναι τώρα. Λοιπόν. Εγώ είπα καλός παίκτης ο Γκάνεα. Νομίζω ότι ο Πίτσμαν είναι καλύτερος. Θυμίζω άλλωστε το Γενάρη ο Άρης κονταροχτυπήθηκε με τον Παναθηναϊκό για τον Πίρσμαν. Ο Άρης πήρε τον Πίρσμαν. Ο Παναθηναϊκός παίρνει αυτόν που έμεινε ελεύθερος από τον Άρη. Ο Άρης δεν του έδωσε τα 250 χιλιάρικα που ήθελε. Η προσφορά του έφτασε μέχρι τα 2 εκατοστάρικα και επέλεξε να πάει 250 και 300, 550 σε καλή μεριά το παλικάρι. Μια χαρά ήταν στον Άρη όσο έπαιξε. Καλός παίκτης. Δεν είναι κακός, μην όχι τώρα που έφυγε να βγάλουμε άχρηστο. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι ο Πίρσμαν είναι καλύτερος από τον Γκάνεα και το εξήγησα και το πρωί στην εκπομπή. Ο Πίρσμαν πέρα από το ύψος και τα λοιπά που δίνει μπορεί να παίξει κάλλιστα και με τρεις πίσω που το συνηθίζει αυτό ο Μπούργος. Να αποτελεί δηλαδή τον τρίτο στόπερ στην ουσία. Αλλά μπορεί με επιτυχία να παίξει και από τα αριστερά όλη την πλευρά. Θεωρώ ότι κάνει μια αναβάθμιση ο Άρης στη θέση. Τη συγκεκριμένη, αλλά πρέπει να δει τι θα γίνει και με τον αναπληρωματικό. Αν δηλαδή θα κρατήσει το Λούμορ για αναπληρωματικό του Πίρσμαν ή αν θα πάει σε κάποια άλλη επιλογή. Το δεύτερο σενάριο νομίζω ότι είναι πιθανότερο. Επειδή όμως έχει συμβόλαιο ο Λούμορ, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με την περίπτωσή του. Σωστά είπες για τον Διόπ, είναι το όνομα που παίζει από χθες, βασικά από σήμερα. Αυτός τι παίκτης είναι, Χρήσανε, βάλτε μου λίγο στο. Είναι αμυντικό χαφ, μπορεί να παίξει εξάρι και οκτάρι. Με παρουσία, με ισπανική παιδεία, παρόλο που είναι από τη Σενεγάλη, στην Ισπανία δηλαδή μεγάλωσε ποδοσφαιρικά, κυρίως με τη Θέλτα, αλλά από πιτσιρίκος ήταν στην Ισπανία και γι' αυτό άλλωστε έχει και πολλές συμμετοχές με τις μικρές ομάδες της Ισπανίας, τις εθνικές, αλλά κάποια στιγμή προφανώς και λόγω του ανταγωνισμού επέλεξε να παίξει στην εθνική Σενεγάλης, στην ανδρική ομάδα δηλαδή, έχει συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης. Στη Λιόν δεν έπιασε. Έτσι να μην κοροϊδευόμαστε. Γι' αυτό άλλωστε και πήγε δανεικός μία χρονιά στην Θέλτα, επέστρεψε στη Θέλτα δηλαδή από όπου τον αγόρασε η Λιόν με 10 εκατομμύρια ευρώ και μία χρονιά στη Διζόν. Το Γενάρη θυμίζω είχε συζητηθεί πάρα πολύ, είχε σχεδόν φτάσει στο να αποκτηθεί από τον Άρη. Η Λιόν ζητούσε κοντά στο 1 εκατομμύριο. Για να τον παραχωρήσει. Η προσφορά του Άρη ήταν μέχρι τα 400-500 χιλιάρικα. Δεν το δέχτηκε η γαλλική ομάδα και τώρα είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί όπου θέλει ο ίδιος την μεταγραφή του. Μπορούμε να πούμε ότι το προσπαθεί ο Άρης, αλλά δεν είναι η μοναδική περίπτωση χαφ. Υπάρχει ένας ακόμα, ο οποίος μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Άρη, αλλά ο Άρης το κρατάει stand-by ίσως και λόγω του ότι περιμένει την περίπτωση του Διόπ. Θεωρεί δηλαδή ότι μπορεί με τον Διόπ να καλύψει πολλά περισσότερα πράγματα. Αν αποκτηθεί βέβαια και ο ένας και ο άλλος, αυτομάτως θα σημαίνει ότι ο Καρυπίδης θα είναι έτοιμος να δεχτεί κάποια πρόταση από την Τουρκία για τον Ενδιαγέ. Την προηγούμενη εβδομάδα τον στέλναν στη Σίβασπορ. Δύο μέρες κράτησε το αφήγημα ότι έχει συμφωνήσει, έχει κλείσει, φεύγει, πάει, τελείωσε, παίχτη Σίβασπορ ο Ενδιαγέ, μετά από δύο μέρες δεν πάει στη Σίβασπορ. Τώρα αυτή τη βδομάδα έχουμε Αντάλιασπορ, τη λέω σωστά? Ναι. Τώρα είναι το καινούργιο αυτό. Γενικότερα ο Ενδιαγέ που έχει πολύ καλό όνομα στην Τουρκία, λόγω της παρουσίας του στην Γαλατά Σαράι, προφανώς έχει και τις διασυνδέσεις, ανά δύο-τρεις μέρες να γράφεται το όνομά του στο ρεπορτάζ κάποιας ομάδας. Όμως έχει συμβόλαιο. Θα πρέπει οποιαδήποτε αυτή η ομάδα να έρθει να κάνει μια συμφωνία με τον Άρη. Μην κοροϊδευόμαστε, ο Άρης θα ήθελε να απεμπλακεί από το συμβόλαιο ύψους 700.000 ευρώ που έχει Ενδιαγέ την επόμενη σεζόν. Αλλά όχι τζάμπα. Δηλαδή θα ήθελε να βάλει και κάτι στα ταμεία του. Μοιάζει ιδανικό για τον Άρη να αντικαταστήσει τον Ενδιαγέ με τον Διόπ.
μοιάζει ιδανικό, διότι και χρήματα θα πάρει και μικρότερο συμβόλαιο έχει ο Ντιόπ σε σχέση με τον Ντιαγέ, και η αλήθεια είναι ότι ο Μπούργος στην πρόσφατη συνάντηση που είχαν με τον Καρυπίδη έδειξε προτίμηση και στον Ντιόπ και στον δεύτερο χαφ που σου αναφέρω ότι υπάρχει στα σκαριά για τον Άρη. Εκεί που πρέπει, Γιώργος, χωρίς καμία αμφιβολία να επισπεύσει τις διαδικασίες ο Άρης, να κινηθεί άμεσα και να έχει τον παίκτη στην προετοιμασία, είναι στο φόρο. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα πέρα από τον Καμαρά, και με όλο αυτό που υπάρχει για την περίπτωση του Καμαρά ως γεγονός, δηλαδή το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, την πιθανότητα μεταγραφής και όλα τα συναφή, θεωρώ ότι ο Άρης πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ένα φόρο να τον έχει 100% στην προετοιμασία, ναι, ανεξάρτητα τι θα γίνει με τον Καμαρά. Λίγο, και αν φύγει ο Καμαρά. Ηρέμη στο θέμα του λίγο. Βλέπω μια ηρεμία. Ναι, υπάρχει. Μια ησυχία, ηρεμία, μάλλον. Ναι, 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 ησυχία. Μάλλον. Έτσι είναι όπως το λες. Μόλις το θέμα της ρήτρας εδώ μεταξύ ηρέμησε. Γιατί τον είχαν στείλει και τα λοιπά, τελειωμένο και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, αν διάβαζα ένα σενάριο το οποίο δεν ξέρω πολλές φορές αν το ρεπορτάζ είναι ρεπορτάζ ή είναι προσδοκία ή είναι κάτι που θα αρέσει στον Αριανό αναγνώστη, οπότε το πετάμε. Δηλαδή, αν είναι ο Άρης να πάρει 3 εκατομμύρια και τον Χασάν, εγώ αν ήμουν ιδιοκτήτης το έκανα. Το υπέγραφα. Γιατί ο Άρης ψάχνει ακριβώς ένα παίκτη σαν τον Χασάν. Ένα τέτοιο φόρ θέλει ο Άρης. Μιλάμε τώρα βέβαια για εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, έτσι. Αλλά πραγματικά δεν το έχω επιβεβαιώσει ως ρεπορτάζ αυτό, δηλαδή ότι να πάρει 3 εκατομμύρια και τον Χασάν. Νομίζω ότι περισσότερο είναι προσδοκίες αυτά ή θέλω κάποιον και τα αναπαράγουν υπό τη μορφή ρεπορτάζ. Γιατί ο Χασάν παίρνει και ένα εκατομμυριάκι το χρόνο αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό. Μην ξεχνάμε και αυτή την παράμετρο, τη σημαντική. Αλλά νομίζω ότι το θέμα του φόρου είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Άρη και πρέπει να τον κλείσει άμεσα, ώστε 28 του μήνα που φεύγει η ομάδα για την Αυστρία να υπάρχει τουλάχιστον ο ένας. Εγώ λέω ότι πρέπει να έρθουν δύο, αλλά τουλάχιστον ο ένας, ο βασικός, ο λεγόμενος, είτε έχω τον Καμαρά δίπλα είτε δεν τον έχω, πρέπει στην προετοιμασία να είναι ο παίκτης αυτός μαζί, ώστε 21 Ιουλίου που θα δώσει ο Άρης το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι να είναι έτοιμος και σε αυτή την κατάσταση. Γιατί ο Άρης πίσω, με την έλευση του Πίρσμαν που λογικά αύριο θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη και θα ανακοινωθεί, δεν είναι άσχημα. Έχει Κουέστα, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Πίρσμαν. Αυτή τη στιγμή έχει Αμπακατά, θα πάρει σίγουρα ακόμα ένα δεξιμπακ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο κέντρο έχει Σάσα, Ντουκουρέ, Ντιαγέ και συζητάει με το Ματίγια. Να πω εδώ ότι αυτές τις επόμενες 2-3 μέρες ο Καρυπίδης θα είναι στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει όλα αυτά τα θέματα, θετικά ή αρνητικά, να κάνει τις τελικές του προτάσεις. Έχει Μαντσίνη, Τούρμπε, Ματέο, αυτή τη στιγμή επιθετικά φυσικά θα κάνει προσθήκες, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές διαθέσιμοι, βασικοί για να παίξουν, ας πούμε, 21 Ιουλίου και θέλει να κάνει 2-3 προσθήκες άμεσα για να είναι εντελώς έτοιμος για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θυμίζω ότι αύριο είναι η κλήρωση και για τον ΠΑΟ και για τον Άρη, αύριο το μεσημέρι. Τι ώρα. Απλά δεν θυμάμαι αν το 2 που έχω στο μυαλό μου, το 14 είναι Ελλάδας ή Κεντρικής Ευρώπης. Θα το διασταυρώσουμε. Το 14.00 στο site του UEFA το θυμάμαι, απλά δεν θυμάμαι αν είναι, ξαναλέω, Ελλάδος ή Κεντρικής Ευρώπης η ώρα, δηλαδή είναι 3 η ώρα εδώ δίκαι σε εμάς. Το βράδυ θα βγουν λογικά οι πέντε πιθανοί. Οι πέντε πιθανοί για τον κάθε έναν, για την κάθε ομαδική, για τον ΠΑΟ και για τον ΑΕΚ. Το βράδυ εκεί γύρω στις 11 τους βγάζει συνήθως η UEFA. Τώρα τα ξά έχουμε εμείς στο νου μας βέβαια για να ενημερώσουμε τον κόσμο έτσι κι αλλιώς. Αυτή είναι η κατάσταση. Ο Νίκος μου λέει 4 δική μας. Λέει 2 κεντρική Ευρώπη, 4 δική μας. 2 ώρες έχουμε την κεντρική Ευρώπη. Ναι, έτσι λέει ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος. Ναι. Εντάξει, το 2 το θυμάμαι πάντως. Θα το δούμε. Το ή το φέρνει στην εκπομπή του πάνω για να έτσι θέλει να είναι. Νομίζω μάλλον αυτό γίνεται. Η κεντρική Ευρώπη δεν είναι 2 ώρες πάντως. Η Ισπανία είναι. Η Πορτογαλία. Η κεντρική Ευρώπη είναι 1. Η Αγγλία είναι επίσης νομίζω 2 ή όχι. Η Αγγλία ναι. Ναι. Η Ελβετία που γίνονται οι κληρώσεις, που δεν έχει πάει ποτέ, είναι 1 ώρα. Το δω τώρα, εντάξει. Οκ, έτσι εγώ περισσότερες πιθανότητες γιατί έτσι θέλει να είναι.
Νομίζω ναι. Παρά... αυτό το βόλεψε. Λοιπόν, προσθήκη πόλης. Να βάλω. Εκτός από το 14. Εκτός από το νιόν, νιόν. Νιόν. Νιόν βάλε. Εκεί που γίνονται στην πραγματικότητα. Νιόν και Γενέβη. Νιόν και Νιόν. Γενέβη, είναι σωστά. Γενέβη. Όπως το 91 στη Γενέβη. Έτσι. Λοιπόν, Γενέβη, Ελβετία. Τζιμ 2. Όχι, 12 και 30. Μία ώρα πίσω λέει. Ε. Μία ώρα πίσω. Έχω πάει να πω τον φίλο μου τον Νίκο εκεί. Σε κλήρωση κιόλας έχω πάει. Ναι. Τότε που ο Άρης πήγε μέχρι τέλους. Α, ναι. Για Αγγελόνια. Και εσύ σαν τον, σαν τον κύριο Μπαλτάκο και εσύ γουρλής. Ναι, ναι. Ε, αλήθεια είναι. Για Αγγελόνια βγήκα φωτογραφία με την Ανιέσκα. Ναι, τη θυμάμαι ρε φίλε. Ανιέσκα. Από την Πολωνία. Νόμιζα δηλαδή, με τη Βετλάνα. Ναι. Από τη μία ο Άρης είχε μένα και από την άλλη είχε μια δίμετρη Πολωνή η αντίπαλος. Πολωνία, Πολωνία. Ναι, η ωραίτερη γυναίκα στη γη στην Πολωνία είναι. Η οποία απογραφεί ο τύπου δεν ξέρω πώς έγινε αντιπρόεδρος. Δεν ξέρω, Γιώργο, πώς έγινε αυτό. Ναι, και εσύ λίγο ακόμα και θα γινώσω αντιπρόεδρος, αν δεν είναι κατάσταση. Τώρα θα γίνω. Τώρα ναι. Τώρα. Τώρα ναι. Έτσι. Τώρα υπάρχει και η πείρα, η εμπειρία, ξέρετε, έχουν περάσει έτσι, τα χρόνια κτλ. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Το βράδυ λοιπόν να είναι λίμπερο stand-by οι κύριοι εκεί στην εκπομπή του κυρίου Κούλαλη. Ναι. Οχ. Ναι. Ναι. Εκείνη την ώρα βγαίνουν. Ναι. Εκείνη την ώρα θα είναι stand-by και θα βγουν οι πέντε πιθανοί αντίπαλοι και για τον Πάο και για τον Άρη. Το 10. Ο άλλο Ζάχος λέει 8-10 θα βγουν. Μετά, μόλις τελειώσει, 10 και 1 θα βγουν. Ναι. Εκεί. Λοιπόν, εντάξει, δηλαδή, ο Αντώνης εκεί πέρα, τώρα του χαλάμε λίγο το πρόγραμμα, αλλά εντάξει, τι θα κάνουμε. Ας το καταπιεί. Θα κάνει ανάλυση μετά τον αντιπάλων. Έγινε. Άντε, ωραία, το βράδυ θα έχουμε θέμα, δηλαδή. Να είσαι καλά, Χρήστα, ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Γεια.